Πλέον το πικ-πονγκ του Ηρακλή βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια. Ένα θα σας πω, του χρόνου θα δούμε Ηρακλής Ολυμπιακός στο πικ-πονγκ. Μόνο αυτό τα λέει όλα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και τα πολλά μας συγχαρητήρια σε έναν από τους αθλητές, τον Παναγιώτη Πετρή, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Παναγιώτη, πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Τα καταφέρατε, έτσι. Και πάλι. Τα καταφέραμε, ναι, και πάλι. Και μπράβο σας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Τι σας έκανε σε δύο χρόνια να παίρνετε τη μία κατηγορία πίσω από την άλλη και τώρα να είστε στη μεγαλύτερη, στην Α1 του χρόνου, με το καλό? Αυτό μας έκανε με η χημεία που είχαμε με τα παιδιά. Εντάξει, πέρυσι ήταν κάπως πιο βατό το επίπεδο. Ναι. Φέτος κάναμε και μια πολύ καλύτερη προσθήκη του Ντανιέλ Τουλσιόκα, ο οποίος είναι καταξιωμένος αθλητής. Και μας βοήθησε. Μ' αρέσει που μιλάμε, συγγνώμη σε διακόπτω και ακούω μπαλάκια. Ναι. Δίπλα, πίσω σου, δεν ξέρω. Ναι. Άρα είσαι στο γήπεδο, ακόμα έτσι, κανονικά. Ακόμα, δεν κάνουμε διακοπές. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει. Ωραίο, ωραίο, γιατί έχουμε και το ηχητικό. Οι αγώνες δόθηκαν στην Αθήνα στο ΣΕΦ, έτσι, πρόσφατα. Στο ΣΕΦ, ναι, ναι, ναι. Και ήταν δύσκολοι παρόλα αυτά, γιατί δεν ήταν σίγουρο, όπως μου τα έλεγε και ο Νίκος ο Γραμμένος πρόσφατα, ότι η Ηρακλής θα πάρει την πρώτη θέση και απευθείας θα ανέβει. Υπήρχε και το ενδεχόμενο να παίξετε παιχνίδια μπαράς. Παρ' όλα αυτά εσείς δεν καταλάβατε τίποτα και κερδίσατε. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Πώς ήταν οι αγώνες? Οι αγώνες, εντάξει, ήταν αρκετά καλοί. Σε γενικές γραμμές, έτσι όπως ήταν η τριάδα μας, θεωρητικά θα πρέπει να είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από την αρχή. Mm-hmm. Προκύψαν όμως κάποια μικροπροβλήματα. Είχαμε δύο άτυχα αποτελέσματα στον πρώτο γύρο, γιατί σε μια αγωνιστική λόγω ασθένειας δεν αγωνίστηκε ο Ντανιέλ. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι τα δύο φτάσιμα αποτελέσματα μας πεισβώσανε για το δεύτερο γύρο. Έτσι πήγαμε πιο φορτσάτοι στο γύρο, κάναμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια και καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη και την απευθείας άνοδο. Mm-hmm. Πέρυσι που τα συζητούσαμε και μαζί σου και με τα υπόλοιπα παιδιά, μας έλεγαν ότι θέλουμε να το ξανακάνουμε, όπως και το κάνατε. Τώρα που το κάνατε, τι στόχο μπορούμε να βάλουμε για την Α1? Γιατί φυσιολογικά το επίπεδο θα είναι υψηλό, έτσι, οι καλύτερες ομάδες Ελλάδος. Σίγουρα, καλύτερες ομάδες, καταξιωμένοι αθλητές. Τώρα, θεωρητικά ο πρώτος στόχος είναι, εξαρτάται και το πώς θα είναι η σύνθεση για την επόμενη σεζόν, αγωνιστική. Mm-hmm. Mm-hmm. Από πρώτες κουβέντες που έχουμε κάνει με τον Νίκο, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί πάλι έτσι μια καλή ομάδα για να μπορούμε να πλασαριστούμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην πρώτη κατηγορία, το οποίο να μπορέσει να δώσει την ευκαιρία στον Ηρακλή να αγωνιστεί και σε ευρωπαϊκά σαλόνια. Αυτό είναι πολύ ωραίο που μας λες. Πόσες ομάδες, οι δύο πρώτες, οι τρεις πρώτες, πόσες πάνε Ευρώπη? Συνήθως οι τρεις. Τρεις, Απλά, ναι, επειδή πιο παλιά υπήρχε και το κύκλο το οποίο έχει καταργηθεί, έδινε δυνατότητα και στην τέταρτη ομάδα να έβγαινε έξω. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί το όριο λόγω της κατάργησης του κυπέλλου. Δηλαδή αν είναι τέσσερις ή μπορεί να είναι και πέντε ομάδες που μπορούν να έχουν το δικαίωμα. Από ό,τι είδα, Παναγιώτη, ο Ολυμπιακός και το Πέρα είναι έτσι τα πιο δυνατές ομάδες. Σίγουρα, σίγουρα. Έχουν δώσει αρκετό budget τα τελευταία χρόνια, έχουν κάνει προσθήκες από εξωτερικό. Mm-hmm. Οπότε ανέβαινε πάρα πολύ το επίπεδο. Τώρα θα δούμε. Γιατί να μην κάνει το ίδιο και ο Ηρακλής. Αυτό και μου δίνεις πολύ ωραία πάσα να σε ρωτήσω. Θα δούμε του χρόνου Ηρακλής Ολυμπιακός με κόσμο και γεμάτο γήπεδο? Ή θα παραμείνει, δεν ξέρω τι ενημέρωση έχετε, αυτό που έγινε φέτος, ότι όλα τα μάτς γίνονται σε μία έδρα και θα χάσουμε λίγο. Θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο να δούμε Ηρακλής Ολυμπιακός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και στο πικ-πονγκ, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι οικονομικά πράγματα και στη χώρα αλλά και στην Ομοσπονδία, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει όλοι οι αγώνες σε ένα συγκεκριμένο χώρο.
Πιο παλιά είχαμε την ευχέρεια και τη δυνατότητα να παίζουμε στις έδρες. Ναι, να γίνονται τα μάτς μέσα έξω, αυτό που να λέμε. Να γίνονται μέσα ακριβώς. Μπράβο. Όπως είναι και στα υπόλοιπα αθλήματα. Τώρα, επειδή δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα και προσπαθούν να λιγοστέψουν τα έξοδα και για τις ομάδες και από την Ομοσπονδία, mm-hmm. Ευτυχώς ή δυστυχώς γίνονται σε ένα χώρο και αυτό είναι το σταδιο. Και αυτό είναι το ΣΕΦ, έτσι. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Μέσα στο ΣΕΦ θα... Είδαμε, ναι, φέτος είδαμε κάποιους φίλους του Ολυμπιακού, λογικό, οι οποίοι, εντάξει, κάνανε πανηγύρι το γήπεδο. Ναι. Θα ζητήσουμε εισιτήρια του χρόνου για το ΣΕΦ για να δούμε Ολυμπιακός Ηρακλής κανονικά. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Αν θέλουν οπαδοί της ομάδας να έρθουν, κατεβαίνουν και το βλέπουν. Απλά δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα. Καλά, ας έρθει εκείνη η ώρα. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο μόνο και μέσα στο άκουσμα αυτού του ζευγαριού. Ναι, θα ήταν ακόμα καλύτερο αν υπήρχε δυνατότητα της έδρας. Εννοείται. Πες μου κάτι, μ' αρέσει πάρα πολύ, μας βοηθάει και ηχητικά ο ήχος από την προπόνηση. Τι κάνει κάποιος αθλητής, γιατί δεν είναι... εντάξει, όλοι έχουμε λίγο πολύ πιάσει μια ρακέτα, όλοι έχουμε παίξει λίγο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Τι μπορεί να κάνει έναν αθλητή του πικ-πονκ να κάνει πρωταθλητισμό? Θέλει φυσική κατάσταση, θέλει γυμναστική, είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα δεξιοτεχνίας, είναι θέμα ταλέντου, είναι όλα αυτά μαζί για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο. Ακριβώς το τελευταίο που είπες, είναι όλα αυτά μαζί. Είναι όλα, Όλα αυτά μαζί. Mm-hmm. Μπορεί να φαίνεται στον καθένα ότι είναι ένα πολύ απλό άθλημα, το οποίο παίρνεις μια ρακέτα και απλά βαράς ένα μπαλάκι. Όχι, αλλιώς θα παίζαμε όλοι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι από τα πιο εντυπωσιακά αθλήματα, γιατί βοηθάει να λειτουργήσεις όλα τα μέρη του σώματος. Mm-hmm. Και νοητικά και... Δηλαδή πρέπει να εξασκήσεις το μυαλό. Σε εγρήγορση μόνιμα. Μόνιμη εγρήγορση, αντανακλαστικά γρήγορα. Πολύ καλή φυσική κατάσταση, ειδικά τώρα, δηλαδή, για την πρώτη κατηγορία εννοείται ότι αυτό πρέπει να είναι το α και το ω για mm-hmm. έναν αθλητή. Mm-hmm. Μπορέσει να ανταπεξέλθει και στις αντοχές του παιχνιδιού, αλλά και στην κόπωση. Γιατί κακά τα ψέματα είναι πιο δύσκολα τα παιχνίδια, χρειάζεται περισσότερη φυσική κατάσταση για περισσότερες αντοχές. Και σε ένα έτσι μοναχικό και ατομικό άθλημα όπως είναι το πικ-πονγκ, μέσω του συλλογικού γίνεστε και ομάδα, έτσι, κατεβαίνει το Ηρακλής, εκεί φεύγει το ατομικό στοιχείο. Ακριβώς. Πέρα από αυτό είναι, θεωρητικά είναι ατομικό το άθλημα. Σίγουρα. Ακόμα δηλαδή και σαν ομαδικά που κατεβαίνουμε, mm-hmm. Παίζει ο καθένας μόνος του. Δεν μπορούμε να παίξουμε και οι τρεις μαζί. Αλλά υπάρχει το στοιχείο της ομαδικότητας, έτσι. Ακριβώς, ο ένας ακριβώς, τον άλλο να ενθαρρύνει και τα λοιπά, τους αγώνες. Είναι αυτό που λέγανε παλιά και οι τρεις ομοδοφύλακες. Όλοι Γιάννη και ένας για όλους. Κανονικά, ναι, κανονικά. Ωραία. Καλή προπόνηση, καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν τελείωσες, αν έχεις συνέχεια στο πρόγραμμά σου. Τελειώσαμε. Ωραία, καλή ξεκούραση τότε, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και μέσα στη χρονιά και με τα μεγάλα παιχνίδια που θα έχετε στην Α1 και θα σας παρακολουθούμε, είναι το μόνο σίγουρο. Ανυπομονούμε κι εμείς. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.